Με όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του και με ενισχυμένη τη μεσαία γραμμή, ο προπονητής του Ολυμπιακού Βόλου Σάκης Σιόλης προετοιμάζει την ομάδα του εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με αντίπαλο την Καβάλα. Οι Ερυθρόλευκοι σε ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι με τη συμπαράσταση των φιλάθλων τους θα ψάξουν τη νίκη, μια νίκη που τόσο πολύ ανάγκη έχει η ομάδα σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι για το πρωτάθλημα της Super League. Είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά ο φίλαθλος κόσμος θέλω να πιστεύω θα το χαρεί. Γιατί και η Καβάλα και ο Ολυμπιακός Βόλου, φύση γρήγορες επιθετικές και πολύ τεχνικές ομάδες, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι ανοιχτό και όχι ένα παιχνίδι με σκοπιμότητες. Η ομάδα σήμερα συνέχισε την προετοιμασία της με προπόνηση το μεσημέρι σε εγκαταστάσεις του Πανθεσσαλικού και αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί με το τελευταίο χαλάρωμα πριν την κυριακάτικη αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι. Η προϊστορία των αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι μοιρασμένη, ωστόσο στον Ολυμπιακό βλέπουν μόνο το πώς θα πάρουν τους πολύτιμους 3 βαθμούς, ώστε η ομάδα να διατηρηθεί σε υψηλές θέσεις στη βαθμολογία και ταυτόχρονα κοντά στις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είπα και στους ποδοσφαιριστές μου ότι πραγματικά είναι μια τέλεια, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να είμαστε τη Δευτέρα το πρωί, να πιούμε έναν καφέ και να αισθανόμαστε όλοι ότι είμαστε στην Ευρώπη. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι με αυτό το παιχνίδι που θέλουμε πάρα πολύ και έχω την πεποίθηση ότι θα την κατακτήσουμε τη νίκη, η ομάδα μας θα είναι σε τέτοια θέση που θα μπορούμε να βλέπουμε τη Δευτέρα το πρωί την ομάδα μας στην Ευρώπη. Γιατί όχι. Περίπου 200 φίλοι της Καβάλας αναμένεται να βρεθούν την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Την Κυριακή ο αγώνας για το πρωτάθλημα κάτω των 17 μεταξύ των ομάδων Ξάνθης Ολυμπιακού Βόλου, ενώ το Σάββατο ο αγώνας κάτω των 20 ανάμεσα στις ομάδες Ολυμπιακούς Βόλου Καβάλα.